Καλημέρα! Καλώς ήρθατε στα vlog μας ημέρα 19. The most famous reindeer of all. Yes. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Τι μου κάνετε, μωρέ παιδιά, πώς μου είστε? Πώς πήγε το Σαββατοκύριακο, πώς τα περάσατε? Κάνατε τα χριστουγεννιάτικα τα ψώνια σας, κάνατε τις γιορτινές τις βόλτες σας? Εγώ από γιορτινή διάθεση σήμερα έχω αυτό το κόκκινο γκλιτεράτο σκράντσι. Κατά τα άλλα, ο καιρός συνεχίζει εδώ να είναι αυγουστιάτικος. Άλλη μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη. Από το πρωί έχω ανοίξει τα πάντα γύρω-γύρω στο σπίτι, να μπαίνει μέσα ο ήλιος και η ζέστη κτλ. Έχω βάλει πλυντήρια. Γενικά τώρα που σας ανοίγω είναι λίγο αργούτσικα. Είναι μεσημεράκι, είναι σχεδόν 2 η ώρα. Είναι τόσο. Μία η ώρα, μία μισή, κάπου εκεί. Έχω ξυπνήσει από τις 10:30, αλλά δεν είχα μοντάρει χθες το βίντεο, οπότε κατευθείαν με το που ξύπνησα έτρεξα να πάω να μοντάρω το βίντεο, το οποίο τώρα ανεβαίνει, οπότε λίγο σας το έχω καθυστερήσει. Κάθε Κυριακή λίγο σας τα καθυστερώ. Και τώρα κατέβηκα, διότι σήμερα θα μπω στην κουζίνα για χάρη σας. Μου ζητήσατε πάρα πολύ να σας δείξουμε vegan συνταγές. Δεν το περίμενα ότι θα σας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Χάρηκα εν μέρη και έκανα ό,τι μπορούσα να πείσω το σεφ να μας δείξει κάτι vegan και τα κατάφερα. Αλλά έβαλε τους όρους του, γιατί τέτοιος είναι, δεν θα μας την έκανε τη χάρη τόσο απλά. Έβαλε τους όρους του και είπε ότι για να μας δείξει μια ωραία χριστουγεννιάτικη vegan συνταγή, χριστουγεννιάτικη εννοώ έτσι για το γιορτινό τραπέζι, ο όρος του είναι να τη φτιάξω εγώ, που δεν το έχω και πάρα πολύ με αυτά. Μαγειρεύω ό,τι μαγειρεύει μια κοπέλα έτσι που μαγειρεύει για το σπίτι της, τα λαδερά μου, τα όσπρια μου, τα μακαρόνια μου, αυτά. Αλλά τώρα από περίεργα vegan πράγματα δεν έχω πολύ σχέση με αυτά. Οπότε μου είπε ότι θα μου λέει αυτός και εγώ θα μαγειρεύω. Πιστεύετε θα πάει πολύ άσχημα αυτό το εγχείρημα? Επίσης, επειδή εγώ έχω και πάρα πολύ αυτοπεποίθηση ότι θα τα πάω τέλεια και ότι αυτό που θα φτιάξω θα βγει εξαιρετικό, έχω καλέσει και μια φίλη μου να φάμε σήμερα παρέα. Οπότε πρέπει να βγει εξαιρετικό, γιατί αλλιώς τι θα την ταΐσουμε, σουβλάκια? Έχει κάνει ο Μάνος μια ψηλοπροετοιμασία, έχει κάνει κάποια πράγματα. Δεν έχω παράπονο, αλλά τα δύσκολα μήνα να τα κάνω εγώ. Βασικά θα τα κάνουμε εμείς μαζί. Πιάστε τα υλικά σας και ελάτε να μαγειρέψουμε μαζί. Το μενού για σήμερα έχει vegan Wellington. Το Wellington, όπως μου είπε ο καλύτερος μου φίλος στο Google, γιατί εγώ δεν είχα ιδέα, είναι ένα γιορτινό φαγητό που η κανονική του εκδοχή γίνεται με μοσχάρι μέσα, ένα κομμάτι μοσχάρι δηλαδή, το οποίο γύρω-γύρω έχει κάτι πράγματα και όλο αυτό τυλίγεται μέσα σε σφολιάτα και ψήνεται και σερβίρεται με μια σάλτσα κρασιού συνήθως, που έχει έτσι μέσα μπαχαρικά και τέτοια χριστουγεννιάτικα. Και ένα συνοδευτικό δίπλα ό,τι θέλεις. Εμείς θα το κάνουμε στη vegan εκδοχή του και θα βάλουμε μέσα κιμά φυτικό, ένα κιμά από πρωτεΐνη αρακά. Σκονάκι είναι τώρα αυτά που σας λέω, εγώ δεν τα ήξερα. Τα ρωτάω για να σας τα πω. Που είναι πάρα πολύ ωραίο, σας τον έχω ξαναδείξει ότι γενικά τον τρώμε αυτό το κιμά και τα μπιφτέκια αυτά που είναι φυτικά. Θυμίζει πάρα πολύ κρέας, αλλά είναι vegan. Οπότε θα βάλουμε μέσα αυτό, θα βάλουμε vegan σφολιάτα, αν θυμάστε, στα πρώτα, για την ακρίβεια στο πρώτο επεισόδιο των vlog μας των φετινών. Μία εταιρεία με σφολιατοειδή είχε στείλει στο Μάνο κάποια πράγματα για να δοκιμάσει που είναι όλα vegan. Ένα από αυτά είναι η vegan σφολιάτα, οπότε θα τη χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το πιάτο. Και θα κάνουμε δίπλα ένα ρύζι με διάφορα πράγματα, κάστανα, αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς και τέτοια που είναι πάρα πολύ γιορτινό. Και θα κάνουμε και μια σάλτσα κρασιού από αυτό το κρασί που είναι Glühwein. Είναι αυτό το ζεστό κρασί που πίνουμε στις χριστουγεννιάτικες αγορές, που είναι κρασί που έχει μέσα μέλι, πορτοκάλι, έχει κανέλα, γαρίφαλο, που είναι φοβερό. Ειδικά αν έχετε πάει έτσι χειμωνιάτικο ταξίδι στην κεντρική Ευρώπη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχετε πιει αυτό το Glühwein. Οπότε θα κάνουμε μια σάλτσα κρασιού από αυτό για να έχει όλα αυτά τα αρώματα τα εορταστικά. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι μου πάει πάρα πολύ να περιγράφω μενού και πιάτα. Μήπως να το γυρίσω σε κανάλι μαγειρικής. Τρέμε Άκη, τρέμε. Για πες, σεφ, τι κάνουμε. Πρώτα θα σου τάρεις το ρολό. Να πάρει το τηγανάκι. Πού είναι το ρολό? Να το τηγανάκι το μικρό. Να το μπρος. Να το βάλω μπρος. Άρα το ρολάκι. Αυτό το ρολάκι το πήραμε έτοιμο ή το έφτιαξες εσύ? Το έφτιαξα εγώ. Ναι, αλλά πώς θα το δείξουμε στα παιδιά? Αυτό το ρολάκι είναι από αυτό το κιμά που σας είπα, το Beyond, τον φυτικό. Και κάπως ο Μάνος το πήρε και το συμπίεσε μέσα σε αυτό το πράγμα και τώρα έγινε ρολάκι. Α, μου δείχνει ότι πρέπει να κάνεις έτσι. Τα έχω δει εγώ στο MasterChef, τι νομίζεις? Δεν ξέρω. Δεν έχω δει εγώ 5 σεζόν MasterChef.
Ωραία, και αυτό πρέπει να το σοτάρω. Ναι, βάλε λίγο αλωράκι στο τικάνι σου. Δεν θα διαλυθεί. Όχι, δεν διαλυθεί. Το βάλα να κρυώνει το πρωί. Άμα διαλυθεί. Αν το προσέχει, δεν θα διαλυθεί. Άμα διαλυθεί, μπορούμε να το κάνουμε με μακαρόνια και να κάνουμε μακαρόνια με χυμά που το ξέρω και είναι εύκολο. Πρέπει να κάψει πολύ. Να κάψει για να δώσει χρώμα θέλουμε. Μόνο χρώμα θέλει, τίποτα άλλο. Εντάξει. Και να πούμε λίγο στα παιδιά τι άλλο θα κάνουμε όσο περιμένουμε αυτό να ζεσταθεί. Θα σοτάρουμε αυτό. Αυτό που διάβασα εγώ όσο έκανα την έρευνά μου στο Google, για να ξέρω τι θα μαγειρέψω, είναι ότι αυτό γύρω από το κομμάτι, το μοσχάρι αυτό που βάζεις κανονικά, έχει μουστάρδα, έχει προσούτο και έχει και μία από μανιτάρια ένα πουρέ που τα σοτάρεις τα μανιτάρια και το κάνεις αυτό πουρέ και το αλήφεις έτσι γύρω-γύρω στο κρέας. Μουστάρδα θα βάλουμε, προσούτο δεν θα βάλουμε γιατί δεν είναι vegan το προσούτο και είπαμε ότι θα κάνουμε vegan φαγητό και μανιτάρια εσείς να βάλετε, εμείς δεν θα βάλουμε γιατί ο Μάνος είναι αλλεργικός και δεν θα το πετάξουμε το φαΐ, φυσικά θα το κάνουμε και θα το φάμε, οπότε δεν θα βάλουμε εμείς μανιτάρια, θα βάλουμε κρεμμύδια, θα σας τα δείξω και αυτά σε λίγο, αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε και μανιτάρια μα θέλετε, νομίζω ότι αυτό έχει κάψει αρκετά. Τι ωραίο το έκανα! Λίγο μπορεί να το έκαψα, κάντε πως δεν το βλέπετε! Το ίδιο τι κάνει, σότερη γλυκοπαράτα από που κόψει. Αυτό δεν είναι καρότο! Όχι, είναι γλυκοπαράτα. Νόμιζα ήταν καροτάκι! Βάλε αλάτι και πιπέρι και λίγο σκόρδο. Απλά για να μην λερώνει πολλά τηγάνια. Μπράβο Μάνο! Μπράβο σου! Μπράβο! Αλάτι, πιπέρι και σκόρδο. Σοφαρίστηκαν ή ακόμα? Νομίζω σοφαρίστηκαν. Ωραία, βάλει λίγο νεράκι. Βάλει λίγο ακόμα. Πολύ καλά τα πάμε μέχρι στιγμής. Πάρα πολύ καλά. Τώρα στο ίδιο μάτι. Ναι. Εκείνη το ρύζι. Α, ρύζι ξέρω να φτιάχνω. Πάρα πολύ ωραίο. Θα το αναβαθμίσω από το πιάτο, κυρίες και κύριοι. Επειδή μόλις συνειδητοποιήσω ότι το ρύζι μας είναι λίγο, θα το αναβαθμίσω. Θα βάλω και εγώ τη δική μου πινελιά σε αυτό το μενού και θα κάνω το ρύζι μαζί με κρυθαράκι. Θα το κάνω ατζέμ πιλάφ. Έτσι το. Ολικής. Ολικής, βέβαια. Το κάνει η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Είναι πολύθικο, βασικά. Καμία σχέση με αυτό που φτιάχνουμε σήμερα. Τι εθνικότητα, τι καταγωγή είναι το Wellington? Αγγλίας. Θα ενώσουμε τη Δύση και την Ανατολή σε ένα πιάτο, σε μία γεύση. Α! Εντάξει, βασικά το κάνουμε γιατί δεν φτάνει το ρύζι. Αλλά βγαίνει πολύ ωραίο, έτσι, το ξέρω. Αυτό τώρα που κάνω είναι που βάζω κρυθαράκι και λίγο το σοτάρω να πάρει λίγο χρώμα, να καβουρδιστεί, να κοκκινήσει και μετά βάζεις το ρύζι και το μαγειρεύεις ακριβώς όπως το έκανες το ρύζι σκέτο. Και βγαίνει πάρα πολύ νόστιμο, να το δοκιμάσετε. Θα βάλουμε μουστάρδα γύρω-γύρω από το κρέας, θα το λέω εγώ, αλλά σας καταλαβαίνετε τι εννοώ, εντάξει, γύρω-γύρω από το φυτικό κρέας τέλος πάντων και μετά θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Τώρα αυτά ξέρετε ότι δεν είναι δικά μου λόγια, έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Εγώ θα ήμουν τσάτρα πάτρα, πιάστο, βάλτο, ψήστο, τελείωσες. Αυτά τα ξεκουράσματα εγώ δεν τα πολύ κάνω, αλλά αφού ακολουθούμε τις οδηγίες του σεφ, θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Τι έκανε και κουράστηκε, για πες μας. Δούλεψε, ξενύχτησε, τι έκανε. Τώρα, εδώ μέσα έχει βάλει ο Μάνος καραμελωμένα κρεμμύδια. Τα καραμέλωσε μόνος του, εγώ δεν είχα καμία εμπλοκή σε αυτό. Αλλά εγώ θα τα κάνω στο blender. Αυτό τώρα δεν θα σας το δείξω όλο αναλυτικά, γιατί δεν είναι βήμα της συνταγής. Το κάνουμε εμείς αντί για τα μανιτάρια. Εσείς να βάλετε μανιτάρια, να τα σοτάρετε, να γίνουν έτσι ωραία και ζουμερά και λαχταριστά και μετά να τα κάνετε στο blender. Και μετά θα δείτε τι θα τα κάνουμε, δεν ξέρω, για να σας πω θα δούμε. Και μέσα σε αυτά θα βάλουμε και λίγο λάδι τρούφας, αφού δεν έχουμε βάλει μανιτάρια. Όχι, μπορούμε στα μανιτάρια να βάλουμε, ταιριάζει πάρα πολύ. Α, μπορούμε και στα μανιτάρια να βάλουμε, ταιριάζει πάρα πολύ. Ωραία, οπότε θα βάλουμε και λίγο λάδι τρούφας. Και θυμάρι. Και θυμάρι. Δεντρολίβανο. Δεντρολίβανο, εμείς βάλαμε κάτι από αυτά. Όχι, δεν βάλαμε, δεν ταιριάζει με κρεμμύδι. Πόσο πολύ να βάλω? Κάνει, κάνει.
Θέλουμε να γίνει λιώμα. Πόσο κουρμό, εντάξει. Μια χαρά, τέλειο. Εντάξει. Ωραία. Σαν πολτός είναι. Σαν πολτός. Ωραία. Όπου από το λάδι τρούφας. Έβαλες. Έτσι θέλουμε να γίνει. Τώρα. Τώρα. Πρέπει να κόψεις τα μάσκηνα. Να κόψω τα μάσκηνα, βέβαια. Μικρά, ε. Ναι, βέβαια. Και τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Άλλα αποξηραμένα πράγματα. Όπως. Όπως άλλα αποξηραμένα φρούτα. Φράουλα. Περίκοκα. Α, χριστουγεννιάτικα πράγματα. Ναι. Και ήρθε η ώρα τώρα να το στήσουμε. Τα έχουμε όλα έτοιμα και ήρθε η ώρα να τα κάνουμε έτσι τσούκου τσούκου, μία το ένα, μία το άλλο. Λοιπόν, έχουμε εδώ τώρα τη σφολιάτα που είναι vegan. Δεν είναι όλες οι σφολιάτες vegan, οπότε αν θέλετε vegan θα πρέπει να ψάξετε να είναι vegan. Αυτή που χρησιμοποιούμε εμείς είναι από την Ιωνική Ζύμη και είναι σίγουρα vegan. Έχει και την ένδειξη πάνω, θα την αναγνωρίσετε. Τώρα εδώ θα βάλουμε τα κρεμμύδια που τα κάναμε πολυτό. Εντάξει. Είναι τέλειο. Τώρα θα βάλω το κρέας. Τώρα θα βάλω το κρέας. Θέλω το βίντεο εδώ. Εκεί. Γιατί το φέρνω πιο εδώ. Για να τυλίξω. Α, σωστά. Και τώρα το τυλίγω. Τώρα το τυλίγεις. Να κάνω έτσι. Να κάνω δηλαδή όχι. Πρώτα. Να κάνεις ρολό και μετά να το βάλουμε μέσα. Α, οκ. Ό,τι πείτε. Γιατί έπρεπε να κάνουμε κάτι τόσο δύσκολο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια μακαρονάδα. Δεν είναι χριστουγεννιάτικη. Κώστας, την έκανα, έχω χριστουγεννιάτικη. Δεν το έχω τυλίξει καλά, δεν είναι σφιχτό. Ναι, θέλει και σφιχτό. Θέλει σφιχτό. Ναι. Τώρα δεν είναι. Ξανάριξω. Μια χαρά είναι. Κάτσε, δεν μπορώ να το πιάσω. Είναι δύσκολο αυτό που μου έχεις βάλει να κάνω. Ζωρίζεσαι λίγο, ε. Ναι. Και αυτό τώρα που έχει βγει απ' έξω, θα το βάλω από κάτω και δεν θα φαίνεται. Πανέξιμο, μπράβο σου. Ευχαριστώ. Αυτά τι τα κάνω. Αυτά τα που έχεις κάνει. Να τα κάνω καραμέλα. Κάντε καραμέλα, έτσι που έχεις κάνει. Άκου, θα τα κάνω καραμέλα, γιατί μέσα έχουν και το κρεμμύδι και αυτό θα γίνει πεντανόστιμο, θα είναι σαν πιτάκι. Μάθαινε λίγο, μα σου μάθω λίγη μπαλίτσα τώρα που δεν ξέρεις. Δικιά σου συνταγή βλέπω, ε. Βέβαια. Και πολύ γιορτινό. Έλα, δείξε. Πόσο γιορτινή είναι αυτή η καραμελίτσα. Τέλεια. Θα την κάνει τώρα λίγες νυχές. Έτσι. Πώς το λίγο να πάρει αέρα μέσα. Εντάξει. Τέλεια είναι. Μπράβο. Να το βάλω για ψήσιμο. Έγινε μισοφέγγαρο η καραμέλα. Και τώρα πρέπει να βάλω τέτοιο, μου είπε, για να πάρει το χρώμα του αυγού. Γάλα αμυγδάλου. Ίσο, όχι όσο ό,τι θέλεις. Εντάξει. Φτάνει. Τέλειο το έχεις κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτοιμο. Έτοιμο είναι. Yay. Και το βάζω για ψήσιμο στους 200 βαθμούς στον αέρα. Και απαραίτητο βήμα που το κάνει η γιαγιά μου και τις πετυχαίνουν όλα είναι να το σταυρώσεις. Μπράβο. Τώρα θα κάνουμε τη σάλτσα που σας είπαμε, αυτό το κρασί που έχει μέσα όλα αυτά τα γαρίφαλα, τις κανέλες, όλα αυτά τα ωραία τα χριστουγεννιάτικα. Θα βάλουμε λίγο τέτοιο κρασί στο κατσαρολάκι. Καλό! Φτάνει. Πιστεύει κανείς ότι εγώ έχω ξανακάνει σάλτσα κρασιού? Όχι. Εδώ, ό,τι μας λέει ο Μάνος. Μέχρι να ζεσταθεί αυτό να βράσει, γιατί μου είπε ότι πρέπει να βράσει, εμείς πάμε να κάνουμε το ρύζι, το οποίο είναι έτοιμο. Καλά, το πέτυχα. Το πέτυχα. Αυτό ξέρω να το φτιάχνω γι' αυτό. Και έτσι όπως είναι, θα βάλουμε μέσα αυτά που κόψαμε. Κόψαμε τα δαμάσκηνα, θα τα βάλουμε μέσα. Ο Μάνος το πρωί έβρασε και έκοψε κάστανα. Θα βάλουμε και τα κάστανα. Και θα βάλω και λίγα φιστίκια. Έβαλα και φιστικά και γίνης, πιτανιά. Φτάνει. Και θα βάλω και την γλυκοπατάτα που σώταρα πιο πριν. Και θα βάλουμε και λίγο μαϊντανό που έχουμε κατεψυγμένο. Περιμένω να μου πει stop, άμα δεν είστε, θα συνεχίσω να βάζω. Και θα του δώσουμε ένα καλό ανακάτεμα. Έλα παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο και γιορτινό. Πραγματικά μυρίζει Χριστούγεννα, να ξέρετε. Φοβερό, αυτό είναι φοβερό. Όλα τα άλλα να μην τρώγονται, θα φάμε αυτό. Αυτό τώρα εδώ βράζει και ο Μάνος λέει πρέπει να μειωθεί και μετά θα βάλουμε λίγο corn flour για να το κάνουμε σάλτσα. Εδώ βάλαμε νερό με corn flour και τώρα όλο αυτό θα το ρίξουμε εδώ μέσα. Πρέπει να γίνει έτσι. Το βλέπετε που έχει γίνει σάλτσα και δεν είναι πλέον υγρό. Και η καραμέλα μου είναι έτοιμη. Ooh, sexy.
Μάνος μας έκανε και γλυκάκι. Α, τι ωραίο! Αυτό το έκανε εκείνος, δεν το έκανα εγώ. Αλλά και το φαγητό μου. Ήτανε τόσο ωραίο, πες! Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο βγήκε το φαγητό μου. Να το δοκιμάσετε και άμα το κάνετε να μου πείτε πώς σας βγήκε και εσάς. Εμείς εδώ 7. Εσείς εκεί? Έχετε δει κάτι πιο κόζι από αυτό? Hi. Έκανα ένα μπάνιο, έκανα και κάτι δουλίτσες. Έχει πάει γύρω στις 10 το βράδυ. Άλλη μια μέρα που δεν κατάφερε να ράξω στον καναπέ βλέποντας τηλεόραση για 8 ώρες. Αλλά δεν πειράζει γιατί πέρασα ωραία και επίσης δεν πειράζει γιατί σήμερα θα φάμε το πρώτο μελομακάρονο της σεζόν. Έχει πάει σχεδόν 20 του μήνα και δεν έχουμε πάρει μελομακάρονα. Οπότε ήρθε σήμερα η φίλη μου που σας είπα το μεσημέρι για φαγητό και μας έφερε μελομακάρονα. Δεν μπορώ. Α, κατάλαβα. Ου, σεξι! Δεν μ' αρέσει πολύ το καρύδι στα μελομακάρονα. Γενικά δεν μ' αρέσει πολύ το καρύδι, αλλά επειδή στα μελομακάρονα το έχει σε μεγάλη ποσότητα, πάντα το τεινάζω, θέλω να το βγάζω. Καλά Χριστούγεννα, ρε παιδιά! Πιστεύετε πρέπει να τα φάω όλα ή πρέπει να κρατηθώ? Μην απαντήσετε, την ξέρω την απάντηση. Θα κρατηθώ. Πάρα πολύ ωραία. Από το σούπερ μάρκετ τα πήρε, είναι αυτή η εταιρεία. Φέδων. Δεν είναι διαφήμιση, απλά ήταν πάρα πολύ νόστιμα πραγματικά. Έχω και λίγο καφέ από το πρωί. Σήμερα έχουμε ημέρα 19. Α, είναι δαχτυλιδάκι. Ωραίο είναι, βεράκι με στρασάκια. Έχω ένα πάρα πολύ παρόμοιο, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, είναι τόσο απλό αυτό που φοριέται πάρα πολύ. Και 2 και 3 να έχεις φοριούνται. Μια χαρά. Αυτό πάει μέχρι εδώ. Δεν πάει ούτε σε αυτό το δάχτυλο, ούτε σε αυτό. Λίγο παίζουν τα μεγέθη. Δεν είναι στάνταρ. Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο Advent Calendar σήμερα, γιατί έχουν μείνει άλλες 3 μάσκες και άλλες 6 μέρες για το τέλος των φετινών vlog μας. Οπότε θα κάνουμε μία ανά 2 μέρες για να τις δούμε όλες. Α, με υαλουρονικό για σήμερα. Ούτε αυτή την έχω ξαναδοκιμάσει. Πάμε να κάνουμε το τεστ. Νομίζω ότι όλες οι μάσκες έχουν λίγο πολύ την ίδια μυρωδιά. Ξεχώριζε πολύ αυτή που είχε μέσα το καρπούζι. Εκείνη μύριζε πάρα πολύ ωραία. Μύριζε καρπούζι, μύριζε φανταστικά. Αλλά νομίζω ότι όλες οι υπόλοιπες έχουν πολύ παρόμοια μυρωδιά. Τι σας ήθελα! Θέλω να πάρω ψεύτικα φυτά για το σπίτι. Γιατί δεν μπορώ να έχω τα αληθινά. Τα αληθινά τα έχω ανεβάσει σχεδόν όλο στον πάνω όροφο για να μην έρχονται σε επαφή με τις γάτες. Μάλλον οι γάτες να μην έρχονται σε επαφή με τα φυτά. Και θέλω να πάρω ψεύτικα για να βάλω εκεί που είχα το μεγάλο το φυτό, το φύκο. Θέλω να πάρω ένα ψεύτικο για εκεί. Θέλω να πάρω ένα ψεύτικο για αυτή τη γωνία. Αν έχετε καμιά ιδέα, κάποιο μαγαζί να μου προτείνετε. Πέρα από τα πολύ κλασικά IKEA, Practiker, Yusk και όλα αυτά, αν έχετε κάποιο άλλο στο μυαλό σας ή ακόμα καλύτερα κάποιο που να ειδικεύεται σε ψεύτικα φυτά, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ να μου το στείλετε και να μου το γράψετε στα σχόλια ή να μου το στείλετε σε ένα μήνυμα στο Instagram, θα με βοηθήσετε πάρα πολύ. Τα λέμε σε 15 λεπτά! Βλέπετε καμιά διαφορά? Έλαμψα, ξεκουράστηκα, ξανάνιωσα. Σαν αίσθηση μέχρι στιγμής, ενώ είναι πολύ παρόμοια με τις άλλες, νομίζω ότι ένα τσάκ λίγο λιγότερο να μου άρεσε μάλλον αυτή. Δηλαδή τις άλλες νομίζω λίγο παραπάνω τις προτίμησα, ήταν πιο δροσερές, πιο έτσι τις έβγαλα και νιώσα ένα, ξέρεις, ένα boost ενέργειας και λάμψης και τέτοιο. Με αυτήν δεν το νιώσα, αλλά τώρα δεν θα φανεί κιόλας σήμερα το αποτέλεσμα, θα το δούμε αύριο. Πώς θα ξυπνήσω λαμπερή ή θα ξυπνήσω κουρασμένη. Κάπου εδώ και η 19η μέρα των vlog μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ για άλλη μία μέρα και μαγειρέψαμε μαζί και φάγαμε μαζί και ακούσατε και τους προβληματισμούς μου και κάναμε και τα skincare μας, πόσα πράγματα κάναμε μέσα σε μία μέρα.
Σας περιμένω να τα πούμε στα σχόλια, τα λατρεύω τα σχόλιά σας και από όλο αυτό που κάνουμε, όλο αυτό με το vlog μας, τα σχόλιά σας είναι το καλύτερο κομμάτι και είναι αυτό που περιμένω πώς και πώς. Οπότε μην ξεχνάτε να κάνετε σχόλια. Εννοείται ότι τα διαβάζω όλα, εννοείται ότι απαντάω σε όλα και στα μηνύματα που μου στέλνετε στο Instagram απαντάω σε όλα. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσεις και το καμπανάκι. Σε περιμένω να έρθεις και στο Instagram να τα λέμε και να έρθεις και στο TikTok να τα λέμε. Όχι τόσο συχνά στο TikTok. Το TikTok κάπως με μπερδεύει. Μία το πιάνω με πολύ πάθος και γυρνάω 30 βίντεο μαζεμένα και μετά λίγο το αφήνω. Αλλά πιστεύω θα το ξαναπιάσω κάποια στιγμή και θα ήθελες νομίζω να είσαι εκεί όταν συμβεί αυτό. Σε ευχαριστώ που με άφησες να γίνω η παρέα σου, έστω και για αυτή τη λίγη ώρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι και ως τότε σου στέλνω ένα γλυκό φιλί. Μουα!